Ολοκληρώθηκε η μερίδα στη Λάρισα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας με θέμα το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Στην μερίδα μίλησε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον στις μέρες μας ότι η σημασία των υδάτινων πόρων ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία αλλά και την οικονομία είναι πολυδιάστατη. Η δε πρόκληση της κλιματικής αλλαγής συντελεί σημαντικά στην ποσοτική και ποιοτική υποβάθμισή του. Συνεπώς, η εύλογη, η προνοητική αλλά και η αποτελεσματική διαχείρισή τους νομίζω ότι καθίσταται περισσότερο αναγκαία σήμερα όσο ποτέ πριν. Ειδικότερα, μάλιστα, σε ό,τι αφορά το υδατικό διαμέρισμα της Ουσαλίας, οι σημαντικότερες πιέσεις σε αυτό που εντοπίζονται σχετίζονται κυρίως βεβαίως με την γεωργική δραστηριότητα και δευτερευόντως με την νεοτροφία, αλλά και με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αξιοποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Συγκεκριμένα, ποιο είναι το πρόβλημα? Πρώτον, πολλά επιφανειακά υδατικά συστήματα βρίσκονται σε ένα καθεστώς υπερβολικής εκμετάλλευσης. Η υπερεκμετάλλευση αυτή αφορά κυρίως σε απολύψεις κατά την αντεχνική περίοδο, η οποία σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει με την περίοδο χαμηλών παροχών των ποταμών. Έτσι, συγκεκριμένα, σε 33 ποτάμια υδατικά συστήματα, η θερινή απόλυψη είναι μεγαλύτερη από το 50% της φυσικής απορροής του. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές έως σχεδόν μηδενικές παροχές σε αρκετά ποτάμια υδατικά συστήματα κατά τη θερινή περίοδο, με τεράστια προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, σε ό,τι αφορά την άρδευση των καλοκαίρι των καλλιεργειών. Στις χαμηλές αυτές παροχές συμβάλλει βέβαια και η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων. Από την άλλη πλευρά, η αρδευτική κατανάλωση είναι μικρότερη από τη ζήτηση. Δηλαδή, οι αγρότες μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από περισσότερο νερό για τις καλλιεργίες τους. Ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι το μεγάλο κόστος σε περιοχές όπου η άρνηση πρέπει να γίνει από μεγάλα βάθη λόγω της μείωσης και της υποβάθμισης των υπόγειων αποθεμάτων. Άρα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη μεγαλύτερης, περισσότερης ενέργειας για την άρνηση των υδάτων, που σημαίνει μεγάλη αύξηση του κόστους της καλλιέργειας και έτσι αυτό έχει οδηγήσει πολλές αρρωτές, κυρίως καλλιέργειες, να μετατραπούν σε ξερικές. Ιδίως σήμερα που το κόστος της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο και της ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα έχει τετραπλασιαστεί και πενταπλασιαστεί σε σχέση με την αρχή του έτους, αυτό το φαινόμενο είναι ακόμα πολύ πιο έντονο. Στα ιδιωτικά προβλήματα της Θεσσαλίας αναφέρθηκαν τόσο ο Περιφερειακής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, όσο και ο πρόεδρος της ΠΕΔΟ και ο Θανάσης Νασακόπουλος. Τα ποτάμια ξεραίνουν, στερεύουν, η γη ξεραίνεται, ο αέρας μολύνεται και χρειάζεται μια βιολογική αφύπνιση. Βιολογική αφύπνιση των λαών. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Σήμερα μιλάμε για το υδατικό πρόβλημα, μάλλον για τους υδάτινους πόρους της Θεσσαλίας. Γιατί πρόβλημα μέχρι στιγμής, από τότε που διαχειριζόμαστε εδώ και 10 χρόνια, δεν υπάρχει όσον αφορά την άρδευση και την ίδρυυση. Γιατί με μεγάλα έργα τα οποία κάνουμε για την ίδρυυση και την άδρευση, έχουμε δώσει τη δυνατότητα της σωστής διαχείρισης του νερού από την πολιτεία. Αλλά χρειάζεται να δούμε και το μέλλον. Χρειάζεται να φτιάξουμε το μέλλον μας. Χρειάζεται να προετοιμάσουμε και να προλάβουμε το μέλλον. Και επειδή θα ζούμε με συνεχείς κλιματικές κρίσεις, γι' αυτό και εμείς τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα των υδάτινων πόρων, λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων, υπογειοποιήσεων, έχουμε κάνει πάνω από 484 έργα προϋπολογισμού 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ. Κάναμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ευρώπη, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Κάρλα, με αποτέλεσμα να αρδεύονται εκεί 50.000 στρέμματα, αλλά και κατά την διέλευση του νερού από τον ποινιό προς την Κάρλα ποτίζονται άλλα 150.000 στρέμματα με 14 λιμνοδεξαμενές που έχουμε και γεμίζουν. Λιμνοδεξαμενές παντού, υπόγεια δίκτυα άρδευσης παντού, κάνουμε και φράγματα, αλλά χρειάζεται μία μεγάλη παρέμβαση. Το νερό πράγματι είναι η ζωή του ανθρώπου και πράγματι η Θεσσαλία έχει ένα υδατικό πρόβλημα το οποίο σήμερα καλούμε όλες τις δυνάμεις να το αναδείξουμε. Πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή ημερίδα και θα ακουστούν όλες οι απόψεις. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο που είναι ότι στη Θεσσαλία υπάρχει σίγουρα πρόβλημα
άρδευσης, αλλά υπάρχει όμως και πρόβλημα ακόμη ίδρευσης. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα και πολύ έξω από την κρίση την οποία έρχεται να έχουμε ίδρευση με γεωτρήσεις σε μεγάλες πόλεις χωρίς να εκτελούνται μικρότερα έργα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να ακουστούν οι απόψεις, για αυτό πιστεύουμε στην ΠΕΔ, να ακουστούν οι απόψεις όλων και να προχωρήσουμε έτσι ώστε το υδατικό πρόβλημα να εξηλιαθεί όσο γίνεται, πιο σύντομα. Να σημειωθεί πως την ημερίδα παρευρέθησαν μεταξύ άλλων βουλευτές του νομού, εκπρόσωποι φορέων, καθώς στηρίχθηκαν και όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού.